στην Ολυμπιάδα, να είμαστε αισιόδοξοι για μετάλλια και από την κολύμβηση και από το πόλο, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγάλο ραντεβού του αθλητισμού κάθε 4 χρόνια. Και όπως και να το κάνουμε, εκεί έρχονται ο αφρός των αθλητών από όλο τον κόσμο. Προφανώς και πηγαίνουμε όχι μόνο για να συμμετάσχουμε, πηγαίνουμε και να πάρουμε τις όποιες διακρίσεις θέλουμε. Εμείς σαν κολυμβητική ομοσπονδία, αυτό το οποίο προγραμματίσαμε να κάνουμε είναι να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε όλους μας τους αθλητές, σε συνεργασία και με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εγώ εύχομαι τα παιδιά μας να έχουν υγεία, να είναι καλά και από εκεί και πέρα έχω κρυφές ελπίδες ότι κάτι καλό θα προκύψει. Και κάτι τελευταίο, για να γυρίσω στα παιδιά που είναι τόσο αξιόλογα και είπατε μόνο σας για ένα κολυμβητήριο 45 ετών. Σίγουρα οι υποδομές και τα περισσότερα κολυμβητήρια αξίζουν στην Κρήτη για να γίνεται ακόμα καλύτερη δουλειά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Συμφωνώ απόλυτα. Τα κολυμβητήρια υπάρχουν, απλώς πρέπει να συντηρηθούν σωστά. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε μια, για να αναφερθήκατε στις εγκαταστάσεις, δίπλα μας ακριβώς έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα καινούριο κλειστό κολυμβητήριο, 33x25 σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του. Επισκέφτηκα τον Άγιο Νικόλαο σήμερα το πρωί, ένα πολύ όμορφο κολυμβητήριο με πάρα πολλά παιδιά και νομίζω ότι με μια μικρή φροντίδα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Άλλωστε εκεί θα κάνουμε και ένα από τα πανελλήνια πρωταθλήματά μας καλλιτεχνικής κολύμβησης. Στα Χανιά το κολυμβητήριο θέλει και αυτό τη φροντίδα του και επισκέφτηκα και το Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι με μόχθο αλλά και με μεράκι φροντίζουν το ήδη υπάρχουν κολυμβητήριο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι υπάρχουν πολλά παιδιά. Υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά που πρέπει για αυτά να κάνουμε κάτι. Και όλοι μας παίρνουμε και εμείς το βάρος και την ευθύνη για το τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας πρέπει να σκύψουμε απάνω σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τους συλλόγους, ώστε μέσα από αυτή τη νέα γενιά αθλητών του Υγρού Στίβου να βγάλουμε ακόμα καλύτερους αθλητές, οι οποίοι θα επανδρώσουν και τις εθνικές ομάδες αργότερα και προφανώς θα μας κάνουν χαρούμενους και περήφανους που έχουμε τόσους καλούς αθλητές.